Ευτελίος Πατάτσιο. Περνάει μπάλα, είναι γκολ από τον Ιτσχάκη. Στο 55 ο Ισραηλινός είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Δείτε και πάλι εδώ την εκτέλεση, κόρνερ. Ο Λεβίτα έμεινε στη θέση του και από πολύ κοντά ο συμπατριώτης του, ο Παραγιτζάκη, βρίσκει το στόχο. Σπατάτσιο. Λαβόρ δεν πέρασε. Ωραία μέσα δίνει για τον Κάλβο. Περιμένει μόνος ο Ιτζάκη. Γκολ 0-2. Στο 65 πανηγυρίζει ο Λέβη. Η ανόρθωση είναι πλέον κοντά στη νίκη. Δεύτερο γκολ από τον Ιτζάκη. Μέσα σε 10 λεπτά η ανόρθωση δείχνει να καθαρίζει το τέρπι. Δείτε εδώ πώς αντάλλαξαν την μπάλα οι παίχτες της ανόρθωσης. Καλύπτεται καθαρά απέναντι ο Κάλβο. Δίνει έτοιμο γκολ στον Ιτζάκη. Άλλη μια επανάληψη. Δύο τα γκολ του Ιτσχάκη, δύο τα γκολ της ανόρθωσης, μεγάλο πλέον το προβάδισμα. Κίνηση ο Κάλβο, συγκλίνει, κατεβάζει ωραία την μπάλα. Ο Ντουάρτε μπαίνει μέσα στην περιοχή, το γύρισμα έχει ευκαιρία, η γκολ, η ανόρθωση το σημειώνει με τον Ιτσχάκη. 3-3 στο 59. Γίνεται ένα μεγάλο παιχνίδι εδώ στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Εδώ καλύπτεται ο Ντουάρτε, μπαίνει μέσα, ωραία κίνηση. Πάσα στον Ιτσχάκη. Στο πάρισμα, πλασέ, 3-3. Ωραίο γκολ. Κάτω και ο Αβραάμ, στον Οχαγιόν. Κάνει την παλιά μέσα, Ιτσχάκη απελευθερώνεται, γκολ! Είναι ασταμάτητος ο Ισραηλινός, χατρίκ, 4-3. Η φάση και πάλι εδώ, ο Οχαγιόν, Ιτσχάκη, πέρασε εντυπωσιακά τον Νικολάου. Δείτε με μια κίνηση πώς πήγε μέσα ο Ισραηλινός και με... Είναι μια αμφισβητούμενη απόφαση του κυρίου Αντώνη Χριστοδούλου. Αλέξα για τον Ιτσχάκη. Εξαιρετική πάσα και γκολάρα τον Ιτσχάκη. 1-0 η ανόρθωση και χαλασμός κόσμου στην δυτική εξέδρα του Τσιρίου Σταδίου. Ο Ντάν Αλέξα την πάσα από κανονική θέση ο Ιτσχάκη και κοιτάξτε το σκάψιμο και το υποδειγματικό πλασέ από τον Ισραηλινό. Ενδέκατο γκολ για τον επιθετικό της ανόρθωσης στο πρωτάθλημα.